και να δούμε τι θέλει να μας πει το Πνεύμα το Άγιο που τόσο πολύ αγαπάμε και τόσο πολύ έχουμε ανάγκη στη ζωή μας να μας διδάξει και να μας οδηγήσει, έτσι. Και θα δούμε στην Αποκάλυψη το πρώτο κεφάλαιο λιγάκι, είναι 689 σελίδα. Να δούμε έτσι κάποιες αλήθειες που μας αφοράνε. Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού που ο Θεός έδωσε σε Αυτόν για να δείξει στους δούλους Του εκείνα που σύντομα πρέπει να γίνουν και τα φανέρωσε στέλνοντάς τα με τον άγγελό Του στον δούλο τον Ιωάννη, ο οποίος μαρτύρησε για τον Λόγο του Θεού και για τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού και για όσα είδε. Μακάριος αυτός που διαβάζει και αυτοί που ακούν τα λόγια της προφητείας και τηρούν τα γεγραμμένα μέσα σε αυτή, επειδή ο καιρός είναι κοντά. Ο Ιωάννης προς τις 7 εκκλησίες που είναι στην Ασία, χάρη να είναι σε εσάς και ειρήνη από αυτόν που είναι όλοι και ο ίδιος και ο ερχόμενος και από τα 7 πνεύματα τα οποία είναι μπροστά στο θρόνο του και από τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο μάρτυρας, ο πιστός, ο πρωτότοκος από τους νεκρούς και ο άρχοντας των βασιλιάδων της γης, σε αυτόν που μας αγάπησε και μας έδωσε από τις αμαρτίες μας με το αίμα του, και ο οποίος μας έκανε βασιλιάδες και ιερείς στο Θεό και Πατέρα του, σε αυτόν ήθη να είναι η δόξα και η κυριαρχική εξουσία στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Προσέξτε τι λέει εδώ πέρα, ότι ο Χριστός με το αίμα του, όποιος τον πιστεύει, τον κάνει βασιλόπουλο και ιερέας. Τι σημαίνει βασιλόπουλο? Του δίνει μία ηγετική πνευματική θέση να είναι από πάνω και όχι από κάτω. Ένας άρχοντας, ένας βασιλιάς είναι από πάνω και όχι από κάτω. Ένας πρωθυπουργός είναι από πάνω και όχι από κάτω. Επομένως το αίμα του Χριστού μας δίνει δικαιώματα να ζούμε πνευματικά και να είμαστε κεφαλή και όχι ουρά. Να έχουμε μία πνευματική θέση και αυτή η πνευματική θέση δεν είναι θέση να εξουσιάζει ο ένας τον άλλον. Ούτε να καταδυναστεύει ο ένας τον άλλον. Αλλά είναι θέση να υπηρετούμε ο ένας τον άλλον με την προσευχή μας και με τα προνόμια που έχουμε. Γι' αυτό είναι σημαντικό να παίρνουμε τα προνόμια που μας δίνει το αίμα του Ιησού. Και τότε σκέφτεσαι σαν βασιλιάς. Πιστεύεις σαν βασιλιάς. Μιλάς σαν βασιλιάς. Περπατάς σαν βασιλιάς. Λειτουργείς σαν κάτι ανώτερο που είσαι από το Θεό. Και αυτό δεν έχει την έννοια της αυτοπροβολής, ούτε την έννοια της καταδυνάστευσης. Έχει την έννοια της υπηρεσίας, της προσφοράς και της βοήθειας. Αν κάποιος βουλιάζει, να απλώσει το χέρι σου, θα το σηκώσεις. Άμα εσύ δεν στέκεσαι καλά, θα σε τραβήξει και σε ένα κάτω άλλος. Αλλά επομένως ο βασιλιάς είναι κάτι ηγετικό είναι. Για σκεφτείτε να βγει μια μέρα ο πρωθυπουργός της χώρας και να πει παιδιά καταστραφήκαμε, χαθήκαμε, τίποτα δεν πάει καλά, τελειώσαμε. Δεν βγαίνει όμως να πει τέτοια πράγματα. Βγαίνει και ενθαρρύνει το λαό ότι θα πάμε μπροστά, θα ξεπεράσουμε τις καταστάσεις, θα νικήσουμε τα προβλήματα και φέρνει ενθάρρυνση στις καρδιές των ανθρώπων. Ένα βασιλόπουλο πάντα ενθαρρύνει τις καρδιές των ανθρώπων. Και ξέρετε, ο εχθρός της Εκκλησίας δεν είναι ο άνθρωπος, είναι η απογοήτευση, είναι η απελπισία, είναι ο φόβος, είναι η μοναξιά, είναι η παθητικότητα, είναι η αδράνεια. Αυτή είναι η εχθρή του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας. Ο κάθε άνθρωπος είναι αγαπητός στο Θεό και έχει αξία για τον Θεό. Και σήμερα όλα αυτά τα στοιχεία καταδυναστεύουν τους ανθρώπους και τους κλείνουν στον εαυτό τους. Γι' αυτό σήμερα ο κάθε άνθρωπος κουβαλάει μια φυλακή μέσα του και κλείνεται στη φυλακή του μέσα. Και ο Χριστός με το αίμα σπάει αυτή τη φυλακή για να είμαστε ελεύθεροι και να βγάλουμε και άλλους ανθρώπους από την φυλακή.
Στην ουσία αυτή είναι η έννοια των Χριστουγέννων. Δεν είναι τα τυπικά πράγματα. Είναι να είμαστε πνευματικοί άνθρωποι και να λειτουργούμε σαν βασιλόπουλα. Και ένα βασιλόπουλο δεν βουλιάζει. Πώς περπάταγε ο Χριστός επάνω στη θάλασσα, δεν βουλιάζει. Η θάλασσα είναι ο κόσμος. Δεξιά και αριστερά χιλιάδες άνθρωποι που βουλιάζουν μέσα στη θάλασσα. Όταν δεν βουλιάζεις, μπορείς να το σηκώσεις τον άλλον από τη θάλασσα. Αν δεν βουλιάζεις, μπορείς να το σηκώσεις. Αν βουλιάζεις, θα ρίξεις και σένα κάτω άλλος. Και μας έκανε, λέει, και οι ιερείς μας έκανα. Τι σημαίνει ιερείς? Να είμαστε υπηρέτες, λειτουργοί του Κύριου. Και ξέρετε, τον ιερέα στη Νέα Διαθήκη δεν τον κάνουν τα ρούχα. Ενώ στην Παλιά Διαθήκη φοράγαν άφια οι Λεβίτες και οι ιερείς. Στη Νέα Διαθήκη δεν χρειάζεται κάποιος να έχει κάποια ιδιαίτερα ρούχα για να είναι ιερέας. Είναι να έχει αυτό το προνόμιο από το αίμα του Ιησού και να είναι υπηρέτης. Αυτό σημαίνει ιερέας. Να στέκεται ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Και να μεσολαβεί στο Θεό και τον άνθρωπο και να υπηρετεί τον Θεό και τον άνθρωπο σαν ιερέας. Να είμαστε υπηρέτες του Κυρίου. Αλληλούια. Και το αίμα του Χριστού τι κάνει? Ανανεώνει αυτά τα δικαιώματα στη ζωή μας. Γι' αυτό κάθε φορά που παίρνουμε το αίμα του Χριστού τι κάνουμε? Δινόμαστε αυτά τα προνόμια. Ότι είμαι βασιλόπουλο, ότι είμαι ιερέας. Αν εγώ απέχω από το αίμα και το σώμα του Χριστού, αυτά τα προνόμια αδυνατίζουν. Και μετά δεν λειτουργώ σαν ιερέας, ούτε λειτουργώ σαν βασιλιάς. Αδυνατίζουν αυτά τα προνόμια. Και όλα αυτά τα έκανε ο Χριστός με το αίμα του τα έκανε. Για να μπορούμε όλοι, γι' αυτό σήμερα η ανθρωπότητα θέλει ηγέτες, θέλει ανθρώπους να μην βουλιάζουν. Ανθρώπους να έχουν σοφία. Ανθρώπους να έχουν πίστη Θεού. Ανθρώπους να μπορούν να οδηγήσουν σωστά τους ανθρώπους και τα πλήθη. Και θέλει ανθρώπους να προσεύχονται και να υπηρετούν την ανθρωπότητα. Ένας ιερέας πρώτη προτεραιότητα που έχει είναι να υπηρετήσει τον άνθρωπο και τη Βασιλεία του Θεού. Αλληλούια. Τι να υπηρετήσουμε? Την ανθρωπότητα, τους ανθρώπους με την προσευχή, με τη ζωή μας, με τα λόγια μας, γιατί είμαστε βασιλόπουλα και ιερείς είμαστε. Επομένως, το να είμαι χριστιανός αναγεννημένος δεν είναι κάτι φτωχό και κάτι φτηνό. Είναι κάτι σπουδαίο και κάτι μεγάλο. Αλληλούια. Γιατί ο Χριστός μας δίνει τεράστια δικαιώματα και αξία στη ζωή. Για να μπορούμε να εργαζόμαστε και να υπηρετούμε τα σπίτια μας, τη συγγένειά μας με την προσευχή, να καθοδηγούμε τους ανθρώπους το Ευαγγέλιο στην αλήθεια, γιατί σήμερα υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που δεν ξέρουν τι είναι το Ευαγγέλιο. Ίσως δεν το έχουν διαβάσει και ποτέ οι άνθρωποι. Και εμείς σαν ιερείς τι κάνουμε? Λέμε στους ανθρώπους την αλήθεια. Το Ευαγγέλιο είναι ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο ελευθερώνει, η προσευχή βοηθάει τον άνθρωπο, υπηρετούμε τους ανθρώπους και την Εκκλησία και τον Θεό καθώς παίρνουμε τα προνόμια της χάρης του Κυρίου στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Και όλα αυτά τα έκανε ο Χριστός με το αίμα του και με τη θυσία του τα έκανε. Γιατί μας αγάπησε τόσο πολύ, ώστε πήρε τη θέση μας επάνω στο Σταυρό πριν 2000 χρόνια και σταυρώθηκε για μας. Δικάστηκε για τις αμαρτίες μας, για να μην δικαστούμε εμείς, αλλά να πάρουμε συγχώρεση και ελευθερία από τις παραβάσεις μας. Δόξα στον Κύριο. Αλληλούια. Γι' αυτό σήμερα οι άνθρωποι έχουν αντικαταστήσει τον Χριστό με τον Άγιο Βασίλη. Φέρνει δώρα. Όλα αυτά δεν μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο. Αντί οι μαμάδες να λένε στα παιδάκια, ξέρεις, ο Χριστός θα φέρει στη ζωή σου ευλογία, θα φέρει στην καρδιά σου αλλαγή, θα φέρει στη ζωή σου όραμα, τους λένε ότι θα έρθει ο Άγιος Βασίλης, θα φέρει δωράκι.
Και τελικά δεν έστειλε κανένα Άγιο Βασίλης, αλλά η μαμά δίνει τα δώρα και το βασίλειο. Αλληλούια. Η αλήθεια είναι ωραίο πράγμα για τους ανθρώπους. Πρέπει να μάθει ο άνθρωπος την αλήθεια από μικρό παιδί να τη μάθει. Και η αλήθεια θα τον ελευθερώσει, η αλήθεια θα τον βοηθήσει και η αλήθεια θα τον βοηθήσει να αγαπήσει τον Χριστό και το θέλημα του Θεού που είναι πάντα ευλογημένο. Δόξα στον Κύριο. Τι ωραίο είναι να είσαι χριστιανός βασιλόπουλο. Και αυτό αν δούμε ένα φυσικό βασιλιά θα μας πει, ξέρεις κάτι, είμαι βασιλιάς, αισθάνομαι όμορφα. Σκέφτομαι ευλογημένα. Μιλάω ευλογημένα. Πιστεύω ευλογημένα. Λειτουργώ ευλογημένα. Αυτό σημαίνει βασιλόπουλο. Αντιμετωπίζω τη ζωή με χαρά, με θάρρος, με ευλογία και ευτυχία. Δεν φοβάμαι τίποτα, γιατί ο φόβος δεν είναι καλό πράγμα. Αυτός λέει που φοβάται δεν έχει τελειοποιηθεί στην αγάπη του Θεού. Αυτός που δεν φοβάται έχει ολοκληρωθεί στην αγάπη του Θεού στη ζωή του μας. Και αυτό ο φόβος δεν είναι κάτι καλό για τον άνθρωπο. Και πρέπει να ακολουθήσουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου, τα προνόμια του Χριστού, γιατί σήμερα οι άνθρωποι θέλουν ιερείς και βασιλιάδες να τους βοηθήσουν. Να προσευχηθούν για αυτούς και να τους πούνε την αλήθεια να τους πούνε. Και να τους οδηγήσουν με την αλήθεια να πιστεύουν στο Θεό και να ακολουθήσουν τα λόγια του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό σήμερα οι άνθρωποι κλείνονται στον εαυτό τους μέσα. Είναι μια άλλη μάστιγα αυτή. Κλείνοντας σε μια φυλακή του εαυτού τους. Τα μικρά παιδιά, οι μεγάλοι, κλείνονται οι άνθρωποι. Και το να κλείνονται οι άνθρωποι δεν είναι καλό, δημιουργεί προβλήματα στην ψυχολογία των ανθρώπων. Ενώ ο Χριστός θέλει να ελευθερώνει τους ανθρώπους από αυτές τις φυλακές και να τους κάνει να αισθάνονται ελεύθερα, να ζουν ελεύθερα, να περπατάνε ελεύθερα, να μιλάνε ελεύθερα, να λειτουργούν ελεύθερα και να χαίρονται τη ζωή τους σαν βασιλόπουλα ιερείς του Κυρίου των Δυνάμων. Δόξα στον Κύριο. Αλληλούια. Γι' αυτό ο Χριστός μας δίνει όλα αυτά τα προνόμια με το αίμα Του. Δεν αγοράζονται με λεφτά. Μας τα δίνει με το αίμα Του. Λέει πάρτε το αίμα μου και θα σκέφτεται σαν βασιλόπουλα, θα σκέφτεσαι. Και θα λειτουργείτε σαν ιερείς και βασιλιάδες. Πάρτε το αίμα μου. Αν φύγετε από το αίμα μου, δεν θα σκέφτεστε σαν βασιλόπουλα, ούτε θα λειτουργείτε σαν ιερείς. Θα είσαστε ουρά. Τι σημαίνει ουρά? Η ουρά σέρνεται. Η ουρά σέρνεται. Σέρνεται στα πάθη του κόσμου. Σέρνεται στις αδυναμίες του κόσμου. Σέρνεται στην πλάνη του κόσμου. Σέρνεται στο ψέμα του κόσμου. Ενώ η κεφαλή είναι κάτι ηγετικό είναι. Και πρέπει ο κάθε άνθρωπος να ακούσει την αλήθεια και να διαλέξει θέλει να είναι κεφαλή ή να είναι ουρά να είναι κάτω. Να κολλάει κάτω στον κόσμο στις καταστάσεις. Ή θέλει να είναι κεφαλή, να είναι βασιλόπουλο. Αλληλούια. Γι' αυτό αν με ρωτήσει κάποιος, έχεις να μου πεις κάτι καλό, τι πρέπει να του πω. Υπάρχει μια καλή αγγελία. Θέλεις να είσαι βασιλόπουλο, να είσαι κεφαλή ή θέλεις να είσαι ουρά και να σέρνεσαι στα πάθη. Αμάν τι έπαθα, αμάν τι με βρήκε, αμάν την αυτό, αμάν την αυτό, σέρνε το άνθρωπος, κολλάει, κολλάει, κολλάει. Έχουμε Πατέρα, έχουμε Θεό στη ζωή μας. Που μας αγαπάει και μας βοηθάει και μας ακούει. Δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε Κύριο στη ζωή μας. Και αυτός ο Κύριος είναι και για μένα και μπορεί να είναι και κάθε άνθρωπο. Ο Θεός του ουρανού, ο Πατέρας του ουρανού και της γης αγαπάει τον άνθρωπο. Και ξέρετε το Ευαγγέλιο είναι ένα κλειδί που ξεκλειδώνει. Χωρίς το κλειδί δεν ανοίγει το αυτοκίνητο. Χωρίς το κλειδί δεν παίρνει μπροστά το αυτοκίνητο. Χωρίς το κλειδί δεν ανοίγει η πόρτα για το σπίτι, ανοίγει. Χωρίς το κλειδί το Ευαγγελίο δεν ανοίγει πίστη.
χρειάζεσαι ένα κλειδί. Η γνώση του Ευαγγελίου χρειάζεσαι. Αλλιώς κλείνει η πόρτα της καρδιάς. Η γνώση του Ευαγγελίου λύνει την καρδιά μας, λύνει την πίστη μας. Και τότε λέω είμαι Βασιλόπουλο, γιατί ο Θεός είναι κοντά. Ξέρεις τι είναι να έχεις τον Θεό του ουρανού και της γης Πατέρα, να του μιλάς Πατέρα. Ξέρεις τι μεγάλο προνόμιο είναι αυτό να λες τον Θεό του ουρανού Πατέρα, να πηγαίνεις με θάρρος τον Πατέρα και να του λες ό,τι έχεις ανάγκη. Να του λες τις αδυναμίες, τη χαρά σου, τα προβλήματα, τη λύπη σου, τα πάντα στον Θεό. Να έχουμε τον Θεό Πατέρα να έχουμε. Τότε λειτουργούμε σαν βασιλόπουλα και σαν ιερείς λειτουργούμε. Και ο Πατέρας δεν εγκαταλείπει τα παιδιά του. Ο Πατέρας δεν εγκαταλείπει το λαό του. Αρκεί εμείς να το πιστεύουμε αυτό και να αποφεύγουμε αυτό που δεν θέλει ο Θεός και δεν θέλει το Ευαγγέλιο για να μην κολλάμε στον κόσμο κάτω, να μην κολλάει ο άνθρωπος στον κόσμο. Γιατί η ουρά τι κάνει, κολλάει στον κόσμο κάτω, κολλάει ουρά. Ξέρετε το φίδι ήταν από τα πιο φρόνιμα ζώα του παραδείσου το φίδι. Ήταν πιο αθώο από το περιστέρι και από το αρνί το φίδι. Ένα παιδάκι εύκολα πλησιάζει ένα αρνάκι, ένα περιστέρι, γιατί αισθάνεται ότι δεν θα του κάνει κακό το αρνί και το περιστέρι. Το φίδι ήταν πιο φρόνιμο, πιο άκακο ζώο ήταν. Και το φίδι δεν σερνότανε κάτω, το ξέρετε. Δεν σερνόταν το φίδι. Το φίδι περπάταγε πάνω, το κεφάλι του ήταν ψηλά και περπάταγε έτσι πάνω. Ένα κομμάτι της ουράς ήταν κάτω και περπάταγε πάνω. Και ο διάβολος τι έκανε, χρησιμοποίησε ό,τι πιο φρόνιμο είχε ο παράδεισος το φίδι. Είναι σαν να έρθει ένα πρωί ένα περιστέρι και όταν δεις το περιστέρι θα πεις κάτι καλό θα μου πει το περιστέρι. Και πίσω από το περιστέρι να είναι το κακό και να σου φέρει κάτι κακό. Χρησιμοποίησε κάτι όμορφο που ήταν το φίδι και πλάνεψε τον άνθρωπο. Τον έκανε καχύποπτο, το έβαλε μέσα στο μυαλό του κακές σκέψεις. Και του λέει υπάρχει περίπτωση ο Θεός να σε κορόιδεψε, να σου έκρυψε κάτι. Και αυτό που σου έκρυψε είναι κάτι καλό για σένα και αν εσύ πας εκεί θα γίνει σαν τον Θεό, σου έχει κρύψει ο Θεός. Και από την ώρα που ο εχθρός χρησιμοποίησε το φίδι και πλάνεψε τον άνθρωπο, ο Θεός το καταράστηκε το φίδι. Και έβαλε έχθρα ανάμεσα στον άνθρωπο και στο φίδι. Και αυτό όταν ένας άνθρωπος βλέπει το φίδι απομακρύνεται. Αλλά και το φίδι απομακρύνεται. Υπάρχει έχθρα. Εγώ φοβάμαι το φίδι φοβάται εμένα και φεύγει. Και ήταν, έβαλε έχθρα ο Θεός. Και από τότε το φίδι σέρνεται κάτω. Και δεν μπορεί να πει κάποιος, ας πούμε, αν θα πάρω ένα φίδι να το βάλω στο σαλόνι για να παίζω, κάποιοι το κάνουν. Σίγουρα αυτοί που το κάνουν είναι η εξαίρεση, δεν είναι ο κανόνας. Ο κανόνας δεν θα πάρει ένα φίδι να το βάλει στο σαλόνι και να παίζει. Γιατί υπάρχει έχθρα ανάμεσα στον άνθρωπο και στο φίδι. Γιατί μέσα από το φίδι πέρασε η αμαρτία και εμβολιάστηκε ο άνθρωπος. Το τσίπημα του φιδιού. Και πέρασε τον πόλη της αμαρτίας στον άνθρωπο. Και κάθε πρωί που ξυπνάς το φίδι σε τσιμπάει. Τσάκα έρχεται μια σκέψη στο μυαλό σου. Το τσίπημα του φιδιού. Και σε δηλητηριάζει. Και σου λέει αμάν σήμερα τελείωσες. Είναι η τελευταία σου μέρα, δεν θα πας καλά. Σε τσιμπάει το φίδι. Σου περνάει στο νου μέσα. Σε δηλητηριάζει. Αρρωσταίνει μέσα στην ψυχολογία σου όλη και σε κάνει να μην έχεις όρεξη όχι σαν βασιλιάς να λειτουργήσεις. Να λειτουργήσεις σαν ουρά, να σέρνεσαι κάτι. Αμάν. Γιατί σε τσιμπάει το φίδι. Σου στέλνει σκέψεις.
Γι' αυτό πρέπει ο άνθρωπος να έρχεται στην Εκκλησία να καθαρίζει το μυαλό του με το λόγο του. Και τότε καθαριζόμαστε από το τσίπημα του φιδιού, καθαριζόμαστε. Και τότε δεν είμαστε ουρά κάτω, αλλά είμαστε κεφαλή είμαστε. Αλληλούια, είμαστε κεφαλή είμαστε. Είμαστε από πάνω γιατί ο Θεός είναι ο Πατέρας μας. Δεν βουλιάσουμε γιατί ο Θεός είναι ο Πατέρας μας. Περπατάμε όμορφα γιατί ο Θεός είναι ο Πατέρας μας. Μιλάμε στον Πατέρα μας. Αλληλούια, δόξα στον Κύριο. Εδώ οι άνθρωποι πάνε σε έναν δήμαρχο και λένε αμάν πήγα στον δήμαρχο και με άκουσε και θα λύσει το αίτημά μου. Πάνε σε έναν βουλευτή και λένε ο βουλευτής με άκουσε θα λύσει το αίτημά μου. Πάνε στον πρωθυπουργό και λένε ο πρωθυπουργός με άκουσε θα λύσει το αίτημά μου. Και σκέψου να πηγαίνει σε κάτι ανώτερο που είναι ο Θεός του ουρανού και της γης. Αυτός δεν θα λύσει το αίτημά σου και το αίτημά μου. Αλλά πρέπει να επιμένουμε και να έχουμε πίστη στο Θεό. Γι' αυτό υπήρχε μέσα στη γραφή μια χείρα που πήγαινε σε έναν άδικο κριτή. Σε έναν άρχοντα της εποχής εκείνης που ήταν και άδικος αυτός. Και πηγαίναν οι άνθρωποι εκεί πέρα και αυτός τους έλεγε τις υποθέσεις. Έλεγε τι θέλεις εσύ, τι θέλει ο άλλος και τακτοποίησε τις υποθέσεις. Και αυτός ο άδικος κριτής κάθε μέρα έβλεπε τη χείρα απ' έξω από το γραφείο. Την μια μέρα λέει άστε πάλι, πάλι εδώ αυτή, την άλλη πάλι εδώ αυτή. Την τρίτη αδιαφορούσε, την τέταρτη αδιαφορούσε, την δέκατη αδιαφορούσε. Μετά όταν την έβλεπε συνέχεια, για την επιμονή που είχε αυτή η χείρα, λέει θα της δώσω το αίτημά της. Γιατί επέμενε αυτή. Αν ο άδικος κριτής έδωσε το αίτημα στη χείρα, σκεφτείτε ο ουράνιος πατέρας, που δεν είναι άδικος αλλά είναι καλός Θεός. Αν εμείς κάθε μέρα του μιλάμε και προσευχόμαστε και πηγαίνουμε σε εκείνον, θα στηρίξει τη ζωή μας, και θα βγάλει τη ζωή μας από κάθε αδιέξοδο και θα μας δώσει στη ζωή μας διέξοδο, ελπίδα και χάρη. Ξέρετε, υπάρχει μια μικρή λέξη, ελπίδα. Ποιος ασχολείται σήμερα με τη λέξη ελπίδα? Ανοίξτε όλα τα δελτία ειδήσεων από τις 7 μέχρι τις 9 που είναι στη τηλεόραση και ακούστε όλα τα δελτία ειδήσεων. Θα ακούσετε χιλιάδες λόγια, δεν θα ακούσετε τη λέξη ελπίδα. Δεν την ακούσετε. Είναι σημαντική η λέξη ελπίδα. Η ελπίδα οδηγεί την πίστη μας. Ελπίζω για το αύριο και το πιστεύω αυτό που ελπίζω. Αν δεν το ελπίζω, δεν μπορώ να το πιστέψω. Αλληλούια. Και ο λόγος του Θεού σου δίνει ελπίδα για να πιστεύεις αυτό που ελπίζεις. Ότι είσαι βασιλόπουλο. Ότι είσαι από πάνω και όχι από κάτω. Ότι έχεις ένα πατέρα Θεό και δεν είσαι μόνος. Αλληλούια. Και αυτό κάνει αφορά λειτουργεί ο άνθρωπος. Λέει αμάν τι είναι αυτό. Κλείνεται σε ένα δωμάτιο, σε μια μοναξία και λέει τι γίνεται. Δεν είσαι μόνος σου. Υπάρχει πατέρας στη ζωή σου. Και αυτός ο πατέρας σου δίνει ελπίδα. Η ελπίδα είναι σημαντικό πράγμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω εγώ έναν άνθρωπο σήμερα? Να του δώσω ελπίδα. Και λεφτά να του δώσω. Τα λεφτά τελειώσουν μετά από μια μέρα, μια εβδομάδα, ένα μήνα. Όταν του δώσω ελπίδα και πιστέψει αυτό που του δίνω την ελπίδα, αυτό δεν τελειώσει ποτέ στη ζωή του. Η ελπίδα οδηγεί την πίστη μας. Αλληλούια, η ελπίδα οδηγεί την πίστη μας. Γι' αυτό χρειάζεται να κρατήσουμε την ελπίδα του Θεού στη ζωή μας, να παίρνουμε ελπίδα από το Ευαγγέλιο, να παίρνουμε οδηγία από το Ευαγγέλιο, να ζούμε με ελπίδα. Και όταν έχω ελπίδα, έχω χαρά. Όταν έχω ελπίδα, έχω χαρά και έχω ειρήνη και έχω αισιοδοξία. Όταν έχω ελπίδα, έχω ενέργεια στη ζωή μου, τρέχω, κινούμαι.
Όταν έχω ελπίδα, είμαι ξεκούραστος. Ανανεώνω. Από πού θα πάρουμε ελπίδα, χαρά, ειρήνη, από το Ευαγγέλιο θα πάρουμε. Που σήμερα λέει κάτι ότι ο Θεός δεν σε ξέχασε, ούτε με ξέχασε. Σε έκανε και βασιλόπουλο και ιερέα, όχι απλά δεν σε ξέχασε. Σου έδωσε μια ανώτερη θέση. Μα μπορεί να πει ο κόσμος για τον Ευγένη έχει μια κακή εικόνα, παράδειγμα. Λέω τον Ευγένη παράδειγμα, για τον Γιάννη, για τον Χριστό. Ο Θεός λέει, εγώ τον έκανα βασιλόπουλο. Και τον έναν και τον άλλον και τον άλλον. Τώρα ποιος λέει την αλήθεια, ο Θεός ή ο κόσμος? Ο Θεός λέει την αλήθεια. Ποιος λέει την αλήθεια? Ο Θεός. Γιατί σε έκανε βασιλόπουλο? Γιατί πιστεύεις στον Χριστό και παίρνεις το αίμα του. Παίρνεις. Και τότε δεν έχει σημασία ποια είναι η εικόνα του κόσμου για σένα. Σημασία έχει ποια είναι η εικόνα του Θεού για σένα. Γιατί το Ευαγγέλιο είναι καθρέφτης. Κάθε φορά που το ανοίγουμε βλέπουμε τον εαυτό μας εκεί μέσα. Γι' αυτό κάθε πρωί όταν ξυπνάμε, πάμε στο μπάνιο, πλενόμαστε, κοιτάμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη μας. Γιατί κοιταζόμαστε στον καθρέφτη? Να δούμε την εικόνα μας. Και αν τα μαλλιά μας δεν είναι καλά, να πάρουμε τη χτένα να τα βάλουμε στην θέση του. Αν είμαστε ξύριστοι, να ξυριστούμε. Αν δεν έχουμε πληθεί, να πληθούμε. Φροντίζουμε την εικόνα μας. Το Ευαγγέλιο είναι καθρέφτης. Καθώς το ανοίγουμε, βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα στον Χριστό και βλέπουμε τα προνόμια του Χριστού, να βλέπουμε και αυτό που πρέπει να καθαρίσουμε. Αυτό που πρέπει να βγάλουμε. Αυτό που είναι σκοτεινό, γιατί είναι καθρέφτης το Ευαγγέλιο. Θέλεις να έχεις μια ωραία εικόνα για τον εαυτό σου κάθε μέρα. Ξέρετε, αν δεν είχαμε καθρέφτες, δεν θα είχαμε τη σωστή εικόνα ο ένας για τον άλλον προς τον εαυτό μας. Θα ρώταγα εγώ και θα έλεγα, Ευγένη, πώς με βλέπεις, γιατί δεν θα είχα προσωπική εικόνα. Και ο Ευγένης θα έλεγε, Δήμου, πώς με βλέπεις, πώς είμαι. Όταν έχουμε τον καθρέφτη, βλέπουμε τον εαυτό μας. Τι κάνεις, βλέπεις τον εαυτό σου μας. Και ο Θεός λέει, είσαι απάνω και έχει ουρά. Αλλά θέλεις να το χρειάζεται να το πιστέψεις και να έχεις ελπίδα σου. Σήμερα από το σπόρο του κόσμου δεν υπάρχει ελπίδα. Όλο λόγια καταστροφής όμως. Λόγια καταστροφής, λόγια απελπισίας, λόγια θανάτου, λόγια κακά. Στα κακά λόγια δεν υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα, δεν υπάρχει ελπίδα. Χαλλελούγια. Πού υπάρχει ελπίδα? Στα λόγια του Θεού. Τα λόγια του Θεού δεν είναι κακά λόγια, είναι καλά λόγια. Τι σημαίνει Ευαγγέλιο? Καλή αγγελία. Είναι καλά λόγια. Καλά νέα. Καλή αγγελία. Χαλλελούγια. Γιατί όλα τα άλλα πράγματα που έρχονται δεν φέρνουν καλή αγγελία. Γι' αυτό ο άνθρωπος θέλει καλά νέα να ακούσει για το Ευαγγέλιο, για την ελπίδα του Θεού. Γι' αυτό λέει, η πίστη είναι βεβαιότητα πραγμάτων που δεν βλέπεις, αλλά τα ελπίζεις. Τι είναι η πίστη? Μία σιγουριά μέσα για κάτι που δεν βλέπεις, αλλά το ελπίζεις. Μπορεί να δεις τι θα γίνει μετά από 10 ημέρες, δεν μπορεί να δεις, αλλά το ελπίζεις και το πιστεύεις. Ότι ο Θεός και μετά από 10 μέρες θα είναι μαζί σου. Αυτό ελπίζεις και αυτό πιστεύεις. Αν πω εγώ ότι μετά από 10 μέρες δεν θα υπάρχω, δεν μπορώ να ελπίσω και να το πιστέψω αυτό και μπορεί να μην υπάρχω μετά από 10 μέρες. Γιατί δεν έχω ελπίδα και δεν έχω πίστη σε αυτό που κάνω. Αλληλούια. 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 Τι είναι η πίστη? Είναι ελπιζομένων βεβαίωσης πραγμάτων που δεν βλέπουμε. Γιατί ο Θεός είναι από πάνω. Και βλέπει ο Θεός για σένα και για μένα. Ποιος βλέπει? Ο Θεός βλέπει για σένα και για μένα. Και ο Θεός βλέπει για να σε φωτίσει και να σου οδηγήσει σωστά και ευλογημένα. Δόξα στον Κύριο. Η χαρά και η ευτυχία δεν είναι στα υλικά πράγματα.
Η χαρά και η ευτυχία είναι μέσα μας. Αλληλούια. Δεν είναι η χαρά και η ευτυχία στα εξωτερικά πράγματα. Αυτά καλά είναι, αλλά έχουν πολύ λίγο αξία. Η χαρά και η ευτυχία είναι μέσα μας είναι. Δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό σήμερα ο κάθε άνθρωπος κλειδώνεται στη φυλακή του μέσα. Και χρειάζεται το κλειδί να το λύσει από τη φυλακή αυτή. Δόξα στον Κύριο. Να το ξεκλειδώσει. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να δει τον εαυτό του μέσα στον Χριστό και να πάρει ελπίδα και πίστη και να καταλάβει ότι ο Θεός τον έκανε ένα βασιλόπουλο και έναν ιερέα του υψίστου τον έκανε. Δόξα στον Κύριο. Να σε βλέπουν οι άνθρωποι και να βγαίνει από πάνω σου η χαρά της νεότητας του Θεού, της ομορφιάς του Θεού να βγαίνει. Γιατί είσαι βασιλόπουλο μας. Δόξα στον Κύριο. Είσαι ένας ιερέας του Κυρίου είσαι. Να μπορείς να προσεύχεσαι, να σε ακούει ο Θεός. Να μπορείς να μιλάς στον Θεό και να σε φωτίζει ο Θεός. Και να λειτουργείς σαν ιερέα, σαν κάτι σπουδαίο, σαν κάτι μοναδικό. Και να έχεις ελπίδα στην καρδιά σου και πίστη στην καρδιά σου, το Ευαγγέλιο. Και να μην πιστεύεις το ψέμα που βλέπεις και ακούς τον κόσμο. Μην το πιστεύεις το ψέμα. Πίστευε τα λόγια του Θεού. Πιστεύεις το ψέμα. Πίστευε τα λόγια του Θεού. Μην πιστεύεις κανένα ψέμα, πίστευε τα λόγια του Θεού. Και τα λόγια του Θεού θα σε δικαιώσουν και θα σε ελευθερώσουν τα λόγια του Θεού. Μην πιστεύεις τίποτα που είναι ψεύτικο, πίστευε τα λόγια του Θεού. Και μίλα κάθε μέρα στον εαυτό σου. Ξέρετε, όταν μιλάμε στο Θεό, μιλάμε και στον εαυτό μας, το ξέρετε αυτό. Και λέμε στον εαυτό μας, ψυχή μου, ο Κύριος είναι κοντά σου. Ψυχή μου, ο Κύριος είναι στη ζωή σου. Μιλάμε στην ψυχή μας μέσα, μιλάμε. Όταν προσευχόμαστε στο Θεό, μιλάμε στην ψυχή μας μέσα. Και ο Θεός μας ακούει, αλλά μας ακούει και η ψυχή μας μέσα. Και λέμε στην ψυχή μας πήγαινε μπροστά, περπάτησε σήμερα, ο Θεός είναι κοντά σου. Αλληλούια. Λέμε στην καρδιά μας, καρδιά μου, προχώρησε μπροστά, ο Κύριος είναι κοντά σου και προχωράμε. Γιατί ο Θεός είναι στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Επομένως όλα τα εξωτερικά πράγματα δεν μπορούν να γεμίσουν τη ζωή του ανθρώπου. Δηλαδή αν έχει κάποιος δύο αυτοκίνητα θα είναι πλήρης μέσα. Δεν είναι πλήρης. Πάλι φυλακή έχει μέσα. Δηλαδή αν κάποιος έχει δύο σπίτια θα είναι πλήρης, πάλι φυλακή έχει μέσα. Όταν έχουμε το μέσα μας γεμάτο από το Θεό, τότε μπορούμε να διαχειριστούμε και τα εξωτερικά πράγματα και τις εξωτερικές καταστάσεις, γιατί ο Κύριος μας έκανε βασιλόπουλα και ιερείς του Κύριου, αλλά ζούμε σε πονηρούς καιρούς ζούμε. Πού ζούμε? Σε πονηρούς καιρούς. Που το φίδι τσιμπάει, από την τηλεόραση τσιμπάει, από τους ανθρώπους τσιμπάει και στέλνει κακά νέα, στέλνει κακά νέα, στέλνει κακά νέα, στέλνει κακά νέα. Διαφυλάξου από το τσίμπημα του φιδιού και βάλε στην καρδιά σου ταχύτητα ελπίδας και προχώρα με τον Κύριο. Δόξα στον Κύριο ότι ο Κύριος είναι στη ζωή μου, ο Κύριος είναι στο σπίτι μου. Ο Κύριος είναι στην καθημερινότητά μου. Ο Κύριος είναι στις ανάγκες μου. Ο Κύριος με βλέπει. Ο Κύριος με ακούει. Ο Κύριος με εξετάζει. Και πολλές φορές ακούμε, έκανα μία προσευχή και η Άννα έχει κάνει μία προσευχή. Όταν γίνεται σεισμός να μην αισθάνεται το σεισμό. Και ο Θεός έχει ακούσει την προσευχή. Και πάντα όταν γίνεται κάποιος σεισμός δεν καταλαβαίνει τίποτα. Άκουσε την προσευχή της ο Θεός. Αν ο Θεός μπορεί να ακούσει μία προσευχή, μπορεί να ακούσει και δεύτερη προσευχή. Μπορεί να ακούσει και τρίτη προσευχή. Μπορεί να ακούσει και τέταρτη προσευχή. Μπορεί να ακούσει και πέμπτη προσευχή. Και όλοι μπορούμε να πούμε, αν ρωτήσουν τον Ευγένη, τον Χρήστο, τον Βασίλη, θα πει κάποτε έκανε μια προσευχή και κάτι έγινε.
Αν τότε έγινε, μπορεί να γίνει και τώρα. Μπορεί να γίνει και αύριο, μπορεί να γίνει και μεθαύριο, μπορεί να γίνει και κάθε μέρα. Αν έγινε τότε, μπορεί να γίνει κάθε στιγμή στη ζωή μας. Χρειάζεται να αναπτύξουμε την πίστη μας. Η πίστη μας και υψώνεται και πέφτει. Η πίστη είναι σαν τη μηχανή του αυτοκινήτου. Όταν η μηχανή δουλεύει, πηγαίνει το όχημα. Όταν η μηχανή χαλάσει, δεν πηγαίνει το όχημα, σταμάτησε το όχημα. Όταν η πίστη αρρωστήσει, δεν πηγαίνει το όχημα. Αλληλούια. Όταν η πίστη εργάζεται, πηγαίνει το όχημα του Θεού στη ζωή μας. Και τότε τα βλέπουμε όλα δια της πίστης και όχι δια της όψης. Και βλέπουμε το αύριο μας ευλογημένο, όμορφο και καλό το βλέπουμε. Ώστε τα λόγια του Θεού να μπαίνουν στην καρδιά μας, να μπαίνουν μέσα μας. Τα λόγια του Θεού να λένε ότι είμαστε βασιλόπουλα. Δεν λέει ότι ο Δήμος είναι βασιλόπουλο και ο Βασίλης δεν είναι. Λέει όποιος πιστεύει στον Χριστό είναι βασιλόπουλο και ιερέας. Αλληλούια. Άμα δουλεύω με κάποιον και ο συνάδελφος με βλέπει και είμαι ταραγμένος και φοβισμένος, θα πει Δήμο τι βασιλόπουλο είσαι. Θα ταραχτεί και αυτός. Όταν εγώ στέκομαι σαν βασιλόπουλο θα βοηθήσω και τον άλλον. Γιατί βασιλόπουλο σημαίνει μία θέση ψηλή, βασιλόπουλος ο Θεός. Δεν είναι μία θέση που τη δίνει ο άνθρωπος, τη δίνει ο Θεός. Για να λειτουργούμε σαν βασιλιάδες, να σκεφτόμαστε σαν βασιλόπουλα, να λειτουργούμε σαν ιερείς και να προσευχόμαστε σαν ιερείς του Κυρίου. Δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό το αύριο μας είναι καλό, το ξέρετε. Τα σπίτια μας θα έχουν καλή πορεία. Το ξέρετε αυτό, αυτό πρέπει να πιστεύουμε. Η ζωή μας θα είναι κάτω από τον έλεγχο του Θεού θα είναι. Η ζωή μας θα είναι κάτω από την προστασία του Θεού θα είναι. Και ο Θεός πάντα θα μας οδηγεί, πάντα θα μας δίνει λύσεις, πάντα θα μας ελευθερώνει. Και πάντα θα κυριαρχεί στη ζωή μας αν εμείς το πιστεύουμε και το ελπίζουμε αυτό. Και βάσουμε το Λόγο του Θεού πάνω απ' όλα, πάνω από τα λόγια του κόσμου. Γι' αυτό αύριο το πρωί ο Θεός θα κοιτάξει εμένα ή θα κοιτάξει εσένα. Τι θα κοιτάξει στη ζωή μας αύριο. Αν πήγαμε στο σούπερ μάρκετ, τι θα κοιτάξει. Αν θα βάλουμε το Λόγο του πάνω απ' όλα ή θα βάλουμε τα λόγια του κόσμου στην πρώτη θέση. Αυτό θα κοιτάξουμε. Και όταν βάλουμε τα λόγια του πάνω απ' όλα θα χαρεί ο Θεός. Αν βάλουμε τα λόγια του κόσμου πάνω στη ζωή μας τότε δεν θα χαρεί ο Θεός. Θα λυπηθεί ο Θεός. Αλληλούια. Και όταν ο Θεός δεν χαίρεται δεν χαιρόμαστε κι εμείς μετά. Πρέπει να βάλουμε τα λόγια του Θεού πάνω απ' όλα. Αλληλούια. Και θυμάμαι κάποτε με και κλείνω, με πήρε ένας ένα τηλέφωνο, στην Αττική Οδό ήμουνα. Κράμπη το τηλέφωνο. Μου λέει είμαι από μια ασφάλεια από την τράπεζα. Μου λέει να κάνουμε ασφάλεια ζωής. Του λέω για ποιο λόγο να κάνουμε ασφάλεια ζωής. Μου λέει μπορεί να πάθεις κάτι και να φύγεις από τη ζωή και να πάρει τη σύνταξη γυναίκα σου. Γιατί να φύγω από τη ζωή, πιστεύω στον Κύριο των δυνάμεων. Όποτε ο Θεός θέλει να με πάρει, θα με πάρει. Και αυτός θα φροντίσει τη γυναίκα μου. Αυτό είναι το τσίπημα του φιδιού. Τσακ σε τσιμπάει. Τσακ σε τσιμπάει. Τσακ σε τσιμπάει. Να σου περάσει το φόβο μας. Δεν πρέπει εμείς να δεχόμαστε το τσίπημα του φιδιού στη ζωή μας. Όταν θέλει ο Θεός θα μας πάρει. Και όταν μας πάρει ο Θεός θα φροντίσει για τους ανθρώπους που έχουν κοντά μας. Ο Θεός θα τους φροντίσει. Αλληλούια, ποιος θα το κάνει. Ο Θεός θα το κάνει. Πρέπει να εμπιστευτούμε το Θεό κατά πάντα στη ζωή μας. Και να ξέρουμε κάτι ότι χρειάζεται πιο λίγη προσπάθεια και πιο πολύ προσευχή με το Θεό. Για να αναρωτηθούμε, προσευχόμαστε πιο πολύ και προσπαθούμε λίγο ή προσπαθούμε πολύ και προσευχόμαστε λίγο.
αν προσπαθούμε πολύ και προσευχόμαστε λίγο να το αλλάξουμε λίγο αυτό. Να προσευχόμαστε πιο πολύ και να προσπαθούμε πιο λίγο και να αφήσουμε τον Θεό να μας βοηθάει. Δεν σημαίνει με την προσπάθεια καταφέρνεις τα πάντα. Με την ειρήνη και την ανάπαυση καταφέρνουμε τα πάντα, καθώς ο Κύριος οδηγεί τη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Αλληλούια. Ποια είναι τα χριστουγεννιάτικα νέα τα καλά? Ότι ο Χριστός σε κάνει βασιλόπουλο και ιερέα του Κυρίου. Αυτά είναι τα καλά. Αυτά είναι τα Χριστούγεννα τα πραγματικά. Ποια είναι τα Χριστούγεννα? Τα καλά νέα του Ευαγγελίου είναι. Αυτά είναι. Γιατί και το φαΐ θα φύγει και η γαλοπούλα θα τελειώσει και το κατσίκι θα τελειώσει. Τα λόγια του Θεού μένουν στην καρδιά μας και δεν τη λέω ποτέ. Αλληλούια. Τα λόγια του Θεού έχουν αξία στη ζωή μας. Και αυτό όταν πήγαν οι μαθητές να φέρουν τροφές και ο Χριστός συνάντησε τη Σαμαρείτισσα, θυμάστε τι είπε. Λέει, δάσκαλε, λέει, φέραμε φαγητό να φάσει. Λέει, το δικό μου φαγητό είναι να πράττω το θέλημα του Θεού. Και όταν πράττουμε το θέλημα του Θεού, θα τρώμε λίγο φαγητό και θα τρώμε πιο πολύ το λόγο του Θεού στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Αλληλούια. Θα τρώμε πιο πολύ το λόγο του Θεού στη ζωή μας για να αντιμετωπίσουμε τους εχθρούς που είναι τα δαιμόνια, ο φόβος, η καταστροφή, η απελπισία, ο πανικός, οι κακές αγγελίες, όλα αυτά είναι τα δαιμόνια, τα πονηρά πνεύματα που χτυπάνε την ανθρωπότητα και την καταγκρεμίζουν. Και πρέπει εμείς πάντα να έχουμε ελπίδα για τα πράγματα στη ζωή μας. Και αυτή την ελπίδα να την κάνουμε πίστη στη ζωή μας. Και αυτή την πίστη να την κτίσουμε την προσευχή στη ζωή μας και με το Ευαγγέλιο. Αλληλούια. Δεν ερχόμαστε στην Εκκλησία απλά να ανάψουμε ένα κεράκι. Εμείς πρέπει να είμαστε ένα κερί που φέγγει στη ζωή μας. Αλληλούια. Τι να είμαστε? Ένα κερί που φέγγει να είμαστε. Τι να είμαστε? Ένα κερί που φέγγει στη ζωή μας να είμαστε. Τι σημαίνει κερί? Να είμαστε φωτεινοί άνθρωποι, να έχουμε φωτεινή σκέψη, να έχουμε φωτεινό λόγο και να αγαπάμε το φως και να νικάμε το σκοτάδι. Δόξα στον Κύριο. Και ο Κύριος θα είναι πάντα κοντά μας και πάντα θα δίνει διέξοδο και πάντα θα δίνει λύση. Δόξα στον Κύριο. Πάντα ο Θεός δίνει λύσεις. Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει το Θεό, μόνο εμείς σταματάμε το Θεό, κανένας άλλος. Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει το Θεό, μόνο εγώ σταματάω το Θεό. Όταν μειώνω την αξία Του. Τίποτα δεν μπορεί να πάει ένας διάβολος και να πει στον Θεό μην εκλογεί στον Δήμο. Είναι δυνατό να πάει και να ακούσει ο Θεός τον διάβολο μην εκλογεί στον Δήμο. Μόνο εγώ μπορώ να σταματήσω το Θεό, κανένας δεν μπορεί να σταματήσει. Η απόφασή μου. Και όταν η απόφασή μου τιμήσει το Θεό, θα με τιμήσει και ο Θεός. Δόξα στον Κύριο. Δεν μιλάμε για ένα όν ανίσχυρο και αδύνατο που δεν τα καταφέρει. Μιλάμε για τον Δημιουργό που έκανε τον ουρανό και τη γη, έκανε τον άνθρωπο, έκανε τη γη, έκανε τα πάντα, αυτός ο πλάστης, ο παντοδύναμος Θεός. Αυτός που εξουσιάζει τα πάντα είναι ο Πατέρας σου και είναι ο Πατέρας μου. Δεν μιλάμε για ένα πρόσωπο αδύνατο, μιλάμε για ένα ισχυρό πρόσωπο. Αυτός που έκανε τα πάντα, άμα πάμε έξω σε ένα χωράφι και κοιτάξουμε τα λουλούδια και τα χορτάρια, θα ζαλιστούμε από το μεγαλείο που έχουμε μέσα. Που τα έντυσε ο Θεός με τέτοια δόξα τα έντυσε. Αυτός είναι ο Πατέρας μας, που σε ακούει και με ακούει. Πρέπει να αλλάξουμε εικόνα μες στην καρδιά μας για το Θεό μας. Είναι ο Πατέρας μας, είναι ο υπέροχος Πατέρας μας. Και θέλει να έχουμε μια ωραία εικόνα μέσα από το Ευαγγέλιο. Και σήμερα τι κάνω, εγώ βλέπω βασιλόπουλα και ιερείς. Αυτή είναι η εικόνα του Ευαγγέλιου επάνω μας. Ανθρώπους που έχουν ελπίδα και έχουν πίστη για το άλλο. Δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό ζούμε στις εποχές που η χρόνη είναι πονηρή, οι άνθρωποι είναι φοβισμένοι,
Οι άνθρωποι είναι απελπισμένοι, συνέχεια κακά νέα ακούγονται, κακές αγγελίες, χάνεται η ελπίδα και έρχεται κακός χώρος στον πλανήτη. Πρέπει εμείς να μην συμβιβαστούμε και να κρατήσουμε την αλήθεια του Κυρίου πάνω απ' όλα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Όταν μας χαιρετάνε οι άνθρωποι, τους λέμε ο Κύριος θα σας ευλογήσει. Πρέπει να τους λέμε καλημέρα, ο Θεός μαζί μας, ο Κύριος να ευλογήσει την ημέρα μας. Έχουμε τόσες ευκαιρίες να προβάλλουμε το όνομα του Κύριου. Έχουμε, συναντάμε έναν άλλο γείτονα, μας λέει κάτι. Ας προβάλλουμε το όνομα του Κύριου. Ας προβάλλουμε το όνομα του Κύριου συνέχεια. Ας μην κρύβουμε το Θεό, να προβάλλουμε τον Χριστό. Αλληλούια. Αν έρθει να μας κάνει επίσκεψη ένα συγγενής, θα προβάλλουμε τον Κύριο στους συγγενείς. Ο Κύριος θα ευλογήσει τη ζωή σας. Πρέπει να προβάλλουμε το όνομα του Κύριου με σοφία και με σύνεση και χάρη, γιατί ο Θεός χαίρεται όταν προβάλλουμε το όνομα του. Δόξα στον Κύριο. Και όπου υψώνεται το όνομα του Κυρίου, έρχεται χάρη και έρχεται φως στους ανθρώπους. Δόξα στον Θεό. Αλληλούια. Ας κρατήσουμε το λόγο του Κυρίου και ας αφήσουμε τον Κύριο να τον εργαστεί στην καρδιά μας τον λόγο του. Και ο λόγος του είναι λιχνάρι και θα διαφωτίσει τη ζωή μας και την καρδιά μας. Και ο Κύριος σήμερα θα μας χαρίσει και ήδη μας χαρίζει το υπέροχο άγγιγμα του. Και αν δούμε την ιστορία της Βίβλου από τη γέννηση μέχρι το τέλος που έχει ανθρώπους μας. Αν είχαμε τον πρώτο Αδάμ εδώ πέρα, θα μας έλεγε κάτι. Ξέρεις Χρήστο, ο Κύριος με άγγιξε. Αν είχαμε τον Νόα εδώ πέρα, τι θα μας έλεγε ο Νόα. Νόα, τι έχεις να μας πεις. Αντωνία, ο Κύριος με άγγιξε. Αν είχαμε τον Αβραάμ, θα έλεγε. Ελένη, Γιάννη, ο Κύριος με άγγιξε. Αν είχαμε τον Ισάκ, τον Ιακώβ, τον Μωυσή, τον Ιησού, τον οποίο, τι θα μας λέγανε. Βασίλη Άννα Δήμο, ο Κύριος μας άγγιξε. Αλληλούια, ο Κύριος μας άγγιξε. Το άγγιγμα του Κυρίου έχουμε ανάγκη. Το άγγιγμα του Κυρίου έχουμε ανάγκη. Και αυτό το άγγιγμα του Κυρίου σε κάνει να προχωράς μπροστά, σε κάνει να είσαι αισιόδοξος, σε κάνει να είσαι δυνατός. Και κλείνω, γιατί κάποτε θυμάμαι μου είχε βάλει ο Θεός βάρος και είχα πάει να συναντήσω έναν αδερφό ευλογημένο στην Καρδίτσα. Τώρα είναι με τον Κύριο. Και μετά το συνάντησα εκεί, πήγα το μεσημεράκι, καθίσαμε, τα είπαμε, κάτσαμε λίγο, τις φάγαμε κάτι και μετά του λέω θα φύγω τώρα. Μου λέει κάτσε ο άνθρωπος εδώ, μου λέει να ξεκουραστείς, να κοιμηθείς. Όχι, του λέω το έχω να φύγω. Μου λέει χαίρομαι, μου λέει για σένα, γιατί είσαι υπάκουος άνθρωπος του Θεού, μου λέει. Έφυγες από την Αθήνα, έρθες στην Καρδίτσα, είπαμε αυτά που έπρεπε να πούμε και υπάκουος μου λέει στο Θεό και είναι πολύ χαρούμενο, είναι ευλογημένο αυτό. Είναι τόσο όμορφο να ακούμε και να υπακούμε το Θεό. Και έφυγα από εκεί ξανά και επέστρεψα κάτω. Και ο Κύριος με στήριξε, με ενθάρρυνε και με οδήγησε. Μα δεν ήταν ακούραση, ο Θεός με ξεκούρασε. Ο Θεός με ανανέωσε. Αλληλούια. Γιατί ο Θεός μας ξεκουράζει. Και πολλές φορές ακούω ανθρώπους πόσο κουρασμένος είναι. Ποτέ δεν μου βγαίνει, δεν θα δείτε να μου βγει από το στόμα αυτή η λέξη. Και σπάνιο πράγμα. Γιατί την κούραση μου τη διώχνει ο Κύριος, με ξεκουράζει ο Κύριος. Το αντίθετο της κούρασης είναι ξεκούραση. Και αυτό μας κάλεσε μέσα στον Χριστό να ξεκουραστούμε ο Θεός, να αναπαυτούμε ο Θεός. Αλληλούια. Αρκεί να πεις Κύριε και αμέσως σε ξεκουράζει ο Θεός, σε αγγίζει ο Θεός. Αλληλούια. Δεν υπάρχει κούραση για τα παιδιά του Θεού, υπάρχει ξεκούραση. Χριστός σημαίνει ανάπαυση, σημαίνει Σάββατο, σημαίνει ξεκούραση. Και αυτό σήμερα συνέχεια ακούμε τον κόσμο. Πόσο κουρασμός. Μα πόσο κουρασμός. Και έχουν δίκιο. Γιατί η ζωή κουράζει. Δεν λένε ψέματα. Αλλά υπάρχει η ξεκούραση που δίνει ο Θεός.
Ποιος δίνει ξεκούραση, ο Θεός δίνει ξεκούραση. Πώς την δίνει ξεκούραση, καθώς προσευχόμαστε στον Κύριο και αφήνουμε τον, δεν χρειάζεται να κρατάμε εμείς τον εαυτό μας στα χέρια μας. Ας τον αφήσουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού να τον αφήσουμε. Γιατί στην ουσία αυτό γίνεται, ο κάθε άνθρωπος κρατάει τον εαυτό του, τον αγκαλιάζει, τον κρατάει. Και τι λέει ο Θεός, μου δίνεις τον εαυτό σου, να τον κρατήσω εγώ. Και ο άνθρωπος λέει, όχι, θέλω εγώ να τον κρατάω τον εαυτό. Μου δίνεις τον εαυτό σου, να τον κρατήσω εγώ. Όχι, λέει ο άνθρωπος, εγώ θέλω να κρατάω εγώ τον εαυτό. Εάν τον κρατάω εγώ θα κουραστώ. Άμα τον αφήσω θα ξεκουραστώ. Ας ξεκινάμε τη μέρα μας με χαρά, με ευχαριστία και με τραγούδι για τον Κύριο. Να βάζουμε στα αυτοκίνητά μας τα CD τα χριστιανικά που ψάχνουμε για τον Κύριο. Ξεκινάμε με προσευχή και ευχαριστία και να έχουμε χαρούμενη ημέρα κάθε μέρα. Γιατί ο Θεός είναι κοντά μας. Εμμανουήλ, ο Θεός είναι μαζί μας. Τι σημαίνει Χριστός? Εμμανουήλ, ο Θεός με θυμά. Ποιος είναι ο Χριστός? Είναι ο Θεός που είναι κοντά μας, δεν μας ξεκουράζει. Αλληλούια, ποιος είναι κοντά μας? Ο Κύριος, δεν μας ξεκουράζει. Δόξα στον Κύριο. Αλληλούια, δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πολλές φορές που λένε οι άνθρωποι, δεν πήρε σύνταξη ακόμα. Λέω, δεν το έχω κοιτάξει ακόμα, το έχω αφήσει στο Θεό. Ούτε καν με έχει. Ακόμα λέω, έχω ενέργεια, διάθεση, έχω όρεξη. Όταν ο Κύριος κρίνει, θα μου οδηγήσει να πάρω σύνταξη. Αλλά λέτε, πρέπει να τα αφήσουμε όλα στο Θεό. Δόξα στον Κύριο. Και όταν ήρθε η ώρα του Θεού να πάρει σύνταξη, άνα βγήκε αμέσως. Ούτε καταλάβω πώς βγήκε. Ας αφήσουμε τα πάντα στο χρόνο του Θεού, στην ώρα του Θεού. Και ο Θεός έχει μια υπέροχη ώρα για όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Και θα μας βοηθήσει για όλες τις καταστάσεις της ζωής μας. Το μόνο που θέλει να τον αγαπάμε, να τον σεβόμαστε, να τον υπακούμε και να τον προστινάμε κάθε μέρα στη ζωή μας. Εμμανουήλ, ο Θεός είναι μαζί μας. Ας κρατήσουμε το λόγο Του και ας ετοιμαστούμε να ψάλλουμε στον Κύριο και μετά να πάρουμε το αίμα Του που μας κάνει βασιλείς και ιερείς του Υψίστου. Έτσι. Αμήν.